Στη Ρόδο επιστρέφουμε, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες, κυρίες και κύριοι, πως βρίσκονται εμπριστές πίσω από τα όσα ζει το νησί την τελευταία εβδομάδα. Ενώ Μίνα Καραμίτρου, καλό μεσημέρι, την ίδια ώρα προκαλεί πραγματικά σοκ το πως συνεχίζουν ορισμένοι να αδιαφορούν για τις καιρικές συνθήκες και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, και αυτό μάλιστα φαίνεται και από τον αριθμό των συλλήψεων αυτές τις 10 ημέρες που η χώρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές. Έτσι είναι, Ελίνα, γιατί ενώ έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ ζούμε μία εβδομάδα τώρα κόλασης με τα πύρινα μέτωπα, με περιουσίες να έχουν καταστραφεί και ανθρώπους να έχουν κινδυνεύσει, παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι ακόμα και τώρα θεωρούν ότι με βαθμό επικινδυνότητας 4 και 5 μπορούν να καίνε ξερά κλαδιά, ή ακόμα και εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γερατσίνη, μια γυναίκα να θεωρεί ότι μπορεί να βάλει ξύλα μέσα σε ένα μεγάλο βαρέλι, να τα κάψει για να μπορέσει να κάψει μετά και σκουπίδια. Να σας πω λοιπόν ότι μία εβδομάδα τώρα που ζούμε όλα αυτά στη χώρα μας, συνολικά έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπρισμό από αμέλεια. Και συγκεκριμένα στη Βιωτία, στην Μεσσηνία, στην Κρήτη, στην Κορτινία και στην Αρκαδία. Σας είπα και το περιστατικό επίσης εδώ στην Αθήνα, στο Κερατσίνη, με το βαρέλι. Και πέρα από όλα αυτά, που εδώ έχουμε να κάνουμε καθαρά με ανθρώπους οι οποίοι ή δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν να ακούσουν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ξεχωριστή έρευνα που γίνεται για την περιοχή της Ρόδου. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, που βρίσκονται στο νησί και μάλιστα με ενισχυμένο κλιμάκιο και ερευνούν για το πώς τελικά μπορεί αυτή η φωτιά να ξεκίνησε και να εξαπλώθηκε και τόσο γρήγορα, όπως έχουμε πει από τα δελτία ειδήσεων του Open Lina, εκεί υπάρχει και κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία μάλιστα κάνει μια έρευνα η οποία είναι αρκετά διαφασμισμένη και η οποία μάλιστα δεν θα σταματήσει ούτε όταν θα σβήσουν και οι τελευταίες εστίες πυρκαγιάς στο νησί. Είναι μια έρευνα η οποία, από ό,τι μαθαίνουμε, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όταν με το καλό σβήσουν οι φωτιές, θα έχουμε απαντήσεις για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Ρόδο που έχει κατακάψει. Ναι, και αν ακούσατε, είπε Ελίνα, να δούμε και αν ήταν εμπρισμός από αμέλεια ή αν ήταν από πρόθεση. Και αυτό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή και οι πυροσβεστικοί και οι ΕΕ ψάχνουν να δουν αν αυτή η φωτιά ήταν από αμέλεια ή ήταν από πρόθεση. Καθώς τουλάχιστον τα στελέχη της πυροσβεστικής με τα οποία μιλάμε, αυτό που μας λένε είναι ότι είναι πεπισμένο ότι σίγουρα πάντως δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό το οποίο συνέβη στο νησί.